Με πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά θα πάω να καλησπερίσω τον κύριο Βασίλειο Νικόλτσιο. Κύριε Νικόλτσιο, καλησπέρα. Ο κύριος Νικόλτσιος είναι απόστρατος συνταγματάρχης φαρμακοποιός, ο οποίος εδώ και 39 χρόνια συλλέγει από όλο τον κόσμο ιστορικά κοιμήλια τα οποία αφορούν την νεότερη ιστορία της χώρας μας. Τα είπα καλά, καλά το ξεκίνησα. Ναι, καλά τα είπατε. Πώς σας ήρθε έτσι να ξεκινήσετε πραγματικά αυτό το πολύ δύσκολο έργο, κύριε Νικόλτσιο? Ξεκίνησε τυχαία με μία ξυφολόγχη που μου δώρησαν όταν ήμουν 17 χρονών. Και πραγματικά με συγκίνησε το αντικείμενο, με συγκλώνησε το αντικείμενο. Είδα για πρώτη φορά αυτό που λέει ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσος Σολωμός, την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Έσφιξα τα χέρια μου την ξυφολόγχη και πραγματικά αισθάνθηκα την ιστορία μέσα στα... μέσα στην παλά μου, μέσα στα δάκτυλά μου. Αυτό ήταν το πρώτο ξεκίνημα και από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά η συλλογή κοιμηλίων. Η οποία, να πούμε, ότι ξεπερνάει τις 10.000 από ό,τι έχω ενημερωθεί. Νομίζω ότι ξεπεράσει τις 20.000. Τις 20. Είναι ένα ταξίδι 40 χρόνων. Στην αρχή μάζευα άτακτα, μετά άρχισα να μαζεύω πιο τακτικά, δηλαδή επέλεγα ποια αντικείμενα θα έπρεπε να συγκεντρώσω για να συμπληρώσω το puzzle της στολής, ας πούμε, κάποιου στρατιώτη, και επειδή έκανα να βρω αυτά τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Αυτά τα αντικείμενα πού βρίσκονται, κύριε Νικόλτσιο? Σήμερα βρίσκονται εκτεθειμένα στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. 7.000 κομμάτια είναι περίπου εκεί και σε άλλα 9 μουσεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Το Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα μουσείο το οποίο είναι μεν κρατικό, αλλά φιλοξενεί μέσα 3 ιδιωτικές συλλογές μεγάλες. Τη συλλογή του Κώστα του Γιουλέκα, του βουλευτή, του πρώην υπουργού, της Κατερίνας της Πετρίδου, που είναι μια συλλογή που αναφέρεται στην Δέμπο, και τη δική μου που παρουσιάζεται σε 4 σημεία. Το ένα το σημείο είναι η συλλογή των στρατιωτικών μεταλλίων και των ταγμάτων αριστείας, των παρασίμων δηλαδή. Το δεύτερο είναι η συλλογή των όπλων, όπου παρουσιάζονται τα όπλα κατά είδος, δηλαδή χωριστά τα τυφέκια, χωριστά τα αυτόματα, χωριστά τα ξύφη, χωριστά τα ξυφολόγχες, χωριστά τα περίστροφα και τα υπόλοιπα είδη. Και στον πάνω όροφο, στον πρώτο όροφο, είναι η αίθουσα των στολών, όπου παρουσιάζεται μία σειρά από στολές του ελληνικού στρατού. Και το κύριο μέρος της συλλογής είναι στην αίθουσα Α του Πολεμικού Μουσείου, όπου σε ένα χώρο περίπου 400 τετραγωνικών παρουσιάζεται όλη η νεότερη ελληνική ιστορία. Έχει διαμορφωθεί δηλαδή ένας διάδρομος μέσα στον οποίο μπαίνει ο επισκέπτης την περίοδο της Επανάστασης του 1821 και περπατώντας περνάει μέσα από τα κοιμήλια και από τα κείμενα και από τις φωτογραφίες του πολέμου του 1897, του Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών Πολέμων, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της Μικρασιατικής Εκστρατείας, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και των ειρηνευτικών αποστολών του πολέμου της Κορέας, μέχρι και παρουσιάζουν και ειρηνευτικές αποστολές που ακόμη και σήμερα πηγαίνει ο ελληνικός στρατός. Στο τέλος υπάρχει μία αναφορά των κοινών αγώνων Ελλήνων και Κυπρίων στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή παρουσιάζεται η ιστορία που ελάχιστα από εμάς την ξέρουμε, ότι οι Κύπροι κάθε φορά που η Ελλάδα αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ήταν εδώ μαζί μας και πολέμησαν δίπλα μας. Και βεβαίως να πούμε, κύριε Νικόλτσιο, για να ενημερώσουμε τους ακροατές, ότι στις 27 Οκτωβρίου του 2014 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε σε εσάς τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Αριστείας της τιμής για τη συνεισφορά σας στη διατήρηση της μνήμης των αγώνων του ελληνικού λαού. Ναι, ναι. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Μεγάλη τιμή για μένα. Πώς νιώσατε? Νιώσατε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνατε, δεν θέλω να πω στη διαδικασία να πω ανταμύθι, γιατί το κάνατε για τους λόγους που δεν είχαν σχέση με κάποιο μετάλλιο, αλλά το κάνατε γιατί το θέλατε. Αλλά πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή,
όταν πήρατε. Έκπληξη στην αρχή. Όταν έκπληξη, τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι ο πρόεδρος με επέλεξε να παρασημοφορήσει, ήταν έκπληξη. Ήξερα για αυτές τις απονομές από πολύ μικρός. Μου είχε πει ο πατέρας μου ότι αγόρι μου κάθε χρόνο ο βασιλιάς διαλέγει 10 άτομα που είναι καθηγητές πανεπιστημίου, που έχουν βρει σπουδαία πράγματα ή ακόμη και δάσκαλοι που όλη τους τη ζωή την αφιέρωσαν στην Μεθόριο και ασχολήθηκαν με το να εκπαιδεύσουν τα παιδιά της Μεθορίου και άλλες σπουδαίες προσωπικότητες. Όλους αυτούς λοιπόν ο βασιλιάς τους μια φορά το χρόνο τους δίνει ένα παράσημο. Και ήρθε η ώρα να ζήσω κι εγώ αυτή την ιστορία. Κύριε Νικόλτσιο, ήταν πραγματικά μια έκπληξη όταν μου πήραν και μου είπαν ότι θα γίνει αυτή η απονομή. Από όλα αυτά τα χιλιάδες κοιμήλια που έχετε συγκεντρώσει, γιατί το τυφέκιο Μάνλιχερ σας συγκινεί περισσότερο? Πριν κλείσουμε έτσι, το κράτησα και το τέλος το ερώτημά μου αυτό. Γιατί σας συγκινεί περισσότερο? Γιατί σε ένα τυφέκιο Μάνλιχερ βρήκα τυχαία κάποια στιγμή όταν το άνοιξα για να το συντηρήσω, γιατί ασχολούμαι και με τη συντήρησή τους. Mm-hmm. Βρήκα ένα γράμμα μέσα σε ένα Μάνλιχερ στο κοντάκι κάτω, στο κάλυμα, στο πέλμα που υπάρχει στο κοντάκι. Όταν το ξεβίδωσα, βρήκα μέσα ένα γράμμα το οποίο είχε γραφτεί στις 25 Μαρτίου του 1941 από ένα στρατιώτη που υπηρετούσε στο Ρούπελ και δεν το παρέδωσε το όπλο του στους Γερμανούς, το έκρυψε κάπου φεύγοντας. Mm-hmm. Ήθελε λοιπόν αυτός ο στρατιώτης να βρει, να μάθει τι έγινε το όπλο του και έδινε τη διεύθυνσή του. Εγώ εκείνη την εποχή υπηρετούσα στις Σέρες, εύκολα εντόπισα την κόρη του, αυτός είχε πεθάνει, την ίδια μέρα κιόλας δηλαδή εντόπισα την κόρη του, η οποία αναγνώρισε το γραφικό χαρακτήρα. Και μου είπε την ιστορία του πατέρα της, ότι αμέσως μετά ασχολήθηκε με την αντίσταση μέχρι το 43. Το 43 όταν είδε τον αλληλοσπαραγμό των δυνάμεων που πολεμούσαν τον κατακτητή, έφυγε από την αντίσταση. Και βέβαια ποτέ δεν τους έχει μιλήσει για αυτό το γράμμα. Ήταν για μένα μια απευθεία σύνδεση με την ιστορία. Ήταν μια έκπληξη που δεν είχα νιώσει μέχρι τότε άλλη παρόμοια. Μάλιστα. Κύριε Νικόλσκο, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Δύσκολο ευχαριστώ έργο. Πολύ. Και θα χαρώ βεβαίως. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.